Υπολογισμός για 30 χρόνια leader. Δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί όπως το λέει και η ίδια η έκφραση, 30 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Το leader στη Λέσβο ξεκίνησε το 1991 στο σχεδιασμό του και ουσιαστικά η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, τη νομική της υπόσταση το 1992, στις αρχές του 1992. Αυτά τα 30 χρόνια της εφαρμογής της κοινοτικής πρωτοβουλίας leader όπως ξεκίνησε, απέκτησε διάφορα ονόματα, leader 1, leader 2, leader plus, άξονας 4, leader, τώρα CLLD leader, εκφράσει και αρτικόλεξα, τα οποία όμως έχουν ένα κοινό παρανομαστή, τη λέξη leader, που ουσιαστικά σημαίνει διασύνδεση δράσεων στις τοπικές κοινωνίες, με τις πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών, στην αγροτική, νησιωτική, πραγματικότητα και οικονομία. Αυτά τα 30 χρόνια leader δεν χτίστηκαν τυχαία. Όπως κάναμε στην παρουσίαση για το Βόρειο Αιγαίο στην αμφίκληση 29, όπως είπαμε στην αμφίκληση 29 του Νοέμβρη, ουσιαστικά το leader οφείλεται στους ανθρώπους που το στελέχωσαν σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Από τα παλιά στελέχη, τα πρώτα στελέχη που ξεκίνησαν, που σήμερα συναντούμε συχνά πυκνά, δεν αναφέρω ονόματα γιατί είναι αρκετοί, μέχρι και τα στελέχη τα οποία σήμερα υπηρετούν στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου. Ένα σημαντικό πράγμα επίσης είναι ότι αυτή η ύπαρξη μιας οντότητας, μιας ομάδας τοπικής δράσης στο νησί που παρακολουθεί το πρόγραμμα Leader, διαχειρίζει το πρόγραμμα Leader, σχεδιάζει το πρόγραμμα Leader και τη στρατηγική του. Αυτό δίνει μια εγκύτητα. Το leader δεν είναι απλά ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό. Δεν είναι απλά μια δυνατότητα χρηματοδότηση. Είναι μια διαδικασία όπου ουσιαστικά αναγνωρίζεις τις ανάγκες μιας περιοχής, σχεδιάζεις δράσεις για αυτή την περιοχή, διασυνδέεις δημόσιες παρεμβάσεις και ιδιωτικές παρεμβάσεις με στόχο να βελτιώσεις την εικόνα, να βελτιώσεις την ταυτότητα της περιοχής αυτής, να απαντήσεις σε αυτές τις ανάγκες. Οι προτάσεις που υποβάλλονται από δικαιούχους ουσιαστικά τι είναι, είναι η απάντηση σε αυτές τις ανάγκες. Κατά καιρούς, ανάλογα με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που δίνεται στο πρόγραμμα, βλέπουμε διάφορες εξελίξεις. Αυτό όμως που για τη Λέσβο μπορούμε να διαπιστώσουμε με πεποίθηση είναι ότι ξεκίνησε σαν μια μικρή παρέμβαση, το Leader 1, με κυρίως έργα δημοσίου χαρακτήρα τότε, όπως ήταν και ο κανόνας κατά κάποιο τρόπο, και βλέπουμε σήμερα μία μεγιστοποίηση αυτών των παρεμβάσεων και των προτάσεων που έχουν υποβληθεί. Το πρόγραμμα της Λέσβου είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα σε δημόσια δαπάνη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με τις υπερδεσμεύσεις. Το χρηματοδοτούν δύο ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας και Θάλασσας. Επομένως μιλάμε λαϊκά εμείς για Leader Γεωργίας και Leader Αλίας, με δύο ενιαίες εκφάνσεις μίας στρατηγικής που έχει κρατήσει πολλά χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε και προστιθέμενη αξία και αποτελέσματα. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του προγράμματος στη Λέσβο? Για μένα προστιθέμενη αξία του προγράμματος είναι πρώτα απ' όλα η, όπως σας είπα πριν, η αναγνώριση των αναγκών και η κατεύθυνση στην οικονομική ανάπτυξη. Σε μια οικονομική ανάπτυξη η οποία θα είναι βιώσιμη, θα είναι αηφόρος, δηλαδή ο επιχειρηματίας που θα επενδύσει σε κάτι το οποίο θα είναι ποιοτικό, κάτι το οποίο θα προσφέρει στον ίδιο οικονομική ικανοποίηση, αλλά θα προσφέρει και στην περιοχή καινοτομία, διαφοροποίηση, ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα. Όλο αυτό, αν το πάρουμε από έναν, δύο, τρεις, πέντε, εκατό όσοι είναι οι δικαιούχοι, ουσιαστικά τι κάνουν, κατευθύνουν την ανάπτυξη σε ένα επόμενο επίπεδο, σε ένα μεγαλύτερο σκαλί. Αυτό είναι προστιθέμενη αξία, δεν είναι μόνο οι πόροι οι οποίοι έρχονται. Οι πόροι οι οποίοι έρχονται και χρησιμοποιούνται είτε από το δημόσιο σαν μοχλός για την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, είτε από την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, είναι κάτι το οποίο μένει στον τόπο και προσθέτει στον τόπο αξία. Το γάλα, το λάδι τυποποιούνται, διαφοροποιούνται, βλέπουμε νέα προϊόντα τυροκομικά, με αυτόν τον τόπο βλέπουμε καλύτερη αξία στο τοπικό προϊόν, στον τουρισμό, στις υπηρεσίες, σε βασικές υπηρεσίες για την κοινωνία μας, για τις τοπικές κοινότητες. Ποια είναι η τοπική στρατηγική και πώς αξιολογείται? Η τοπική στρατηγική, σε πολύ γενικές γραμμές, πάλι προσπαθούμε να απλοποιήσουμε κάποιες εκφράσεις, είναι ότι θα πρέπει η Λέσβος
να αναγνωρίσει ποια είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Αναγνωρίζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, θα πρέπει να βρούμε έξυπνες λύσεις οι οποίες κάνουν πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Και σας είπα ένα παράδειγμα πριν, στο κομμάτι του περιβάλλοντος και της ταυτότητας και του τουρισμού, να αναδείξουμε την, να βοηθήσουμε και εμείς να συμμετάσχουμε, γιατί δεν είμαστε οι μόνοι, στην ιδιαιτερότητα του νησιού, στην τρομερή ποικιλομορφία που παρουσιάζει, όσον αφορά στα προϊόντα, στην ανταγωνιστικότητα που μπορούν να έχουν αυτά τα προϊόντα σε αγορές. Μην ξεχνάμε, η Λέσβος είναι ένα νησί στα σύνορα της Ευρώπης. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο το προϊόν που παράγεται εδώ να είναι ανταγωνιστικό και να μπορέσει να φτάσει στις αγορές που πρέπει να φτάσει. Πρέπει να έχει μια μοναδικότητα, πρέπει να έχει μια ιδιαιτερότητα και πρέπει να είναι ανταγωνιστικό. Όταν εξυγχρονίζεται μια μεταποιητική μονάδα, γίνεται πιο ανταγωνιστική. Όταν μια μεταποιητική μονάδα αποφασίζει να βγάλει ένα νέο προϊόν, το οποίο το έχει ανάγκη η αγορά, γίνεται πιο ανταγωνιστική και πιο βιώσιμη. Έτσι θεωρούμε ότι διαφοροποιώντας με μικρούς αλλά με έξυπνους τρόπους τη διαδικασία παραγωγής, μπορεί να φτάσει η οικονομία να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί πολύ περισσότερο. Πότε περιμένετε νέα προγράμματα, καινούργια προγραμματική? Η όλη υπόθεση της πανδημίας και τις ανατροπές που έχει φέρει τα τελευταία δύο χρόνια στη ζωή μας προφανώς επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την οικονομία και τη δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε σε αυτή τη χρονική περίοδο μία, ας το πούμε, επικάλυψη. Μία περίοδος, προγραμματική περίοδος, θα έρθει κατά κάποιο τρόπο να τελειώνοντας η μία που σβήνει στα τέλη της σιγά σιγά, παρότι δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε σε φάση έντονης υλοποίησης, θα πρέπει να ολοκληρώναμε σιγά σιγά. Θα ξεκινάει μία καινούρια. Θεωρώ ότι το 2022 θα είναι μία χρονιά στην οποία θα σχεδιάζεται η επόμενη προγραμματική περίοδος. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν θα έχουμε προσκλήσεις μέσα στο 2022, αλλά νομίζω ότι η έμφαση που θα πρέπει να δοθεί είναι να πάρουμε και εμείς το σφιγμό της κοινωνίας, της τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας βάσει της υλοποίησης αυτή τη στιγμή, να αναγνωρίσουμε τι γίνεται και βάσει αυτής της αναγνώρισης να σχεδιάσουμε μέσα στο 2022 για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2029. Σε ό,τι έχει να κάνει με την απορρόφηση των χρημάτων από τα προγράμματα, πώς αξιολογείται αυτό το κομμάτι? Η απορρόφηση είναι συνάρτηση και της γραφειοκρατίας, δυστυχώς. Είναι μια μεγάλη αλυσίδα πρώτα απ' όλα. Τα τελευταία 12 χρόνια βλέπουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα από ό,τι βλέπαμε πιο πριν. Έχουμε τις επάλληλες κρίσεις στη Λέσβο. Η Λέσβος στην Ελλάδα, στην παγκόσμια κοινότητα. Αλλά κυρίως, να μιλήσω για τη Λέσβο, έχουμε την κρίση, την χρηματοοικονομική κρίση της χώρας μας το 2009 και μετά. Έχουμε την κρίση με το προσφυγικό, έχουμε την κρίση με την πανδημία. Το ένα πάνω στο άλλο. Όλο αυτό προφανώς έχει δημιουργήσει μια ανασφάλεια στην τοπική επιχειρηματικότητα. Το ζήτημα είναι να έρθει ένας καταλύτης, όπως θεωρώ ότι λειτουργεί ετάλλως ένας καταλύτης, είναι κοντά στον επιχειρηματία, κοντά στον δικαιούχο ενός προγράμματος και να δημιουργήσει την αίσθηση εμπιστοσύνης ότι μπορώ να επενδύσω, να βάλω το χέρι μου στην τσέπη, να βάλω τα χρήματα που πρέπει να βάλω εγώ, να συνεισφέρει το πρόγραμμα για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από την αρχή της αξιολόγησης και την αρχή της υποβολής μιας πρότασης. Αυτό οδηγεί σε απορρόφηση. Και σε μεγάλο βαθμό, σαν τελικό αποτέλεσμα μπορούμε να δούμε από την ιστορικότητα των προγραμμάτων, όχι μόνο απορροφούνται οι πόροι, αλλά υπεραπορροφούνται. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε ένα πρόγραμμα στη Λέσβο, το κομμάτι του Γεωργίας να πάρω σαν παράδειγμα, με 6 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι στα 21. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Το θέμα είναι θα απορροφηθούν αυτά τα 21 εκατομμύρια. Όλα τα διαδικαστικά θέματα αυτή τη στιγμή, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και για την ΕΤΑΛ, μην ξεχνάμε τις καραντίνες, έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό που μένει είναι οι δικαιούχοι να νιώσουν την ασφάλεια του ευρύτερου περιβάλλοντος, δύσκολο πράγμα, αλλά να νιώσουν και την ασφάλεια του διαχειριστή, της ομάδας τοπικής δράσης, ότι ξέρει να λειτουργήσει όλη την υπόθεση και να τους οδηγήσει στο τέλος της υλοποίησής τους. Αυτό είναι ένα κομμάτι της συνταγής επιτυχίας, το οποίο το δουλεύουμε πολύ με τους δικαιούχους, με τους συμβούλους τους, με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και πιστεύω ότι βοηθά πάρα πολύ στο να αποφασίζουν και υλοποιούν.
Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα έργα, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους, το 80-85%, έχουν ξεκινήσει και παράγουν δαπάνες, δηλαδή υλοποιούν. Αλλάζουν κάποιες διαδικασίες από πλευράς Υπουργείου, δυστυχώς αλλάζουν πολύ συχνά και λίγο αυθαίρετα και αιρετικά. Θεωρώ ότι οι πληρωμές που κάναμε μέχρι το τέλος του έτους, και στις 31 του μηνός πληρώναμε, θα ξαναξεκινήσω σε λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, και θα έχουμε αρκετά αιτήματα για να πούμε ότι τον Ιούνιο του 2022 θα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο υλοποίησης και πληρωμών. Μέχρι τον Ιούνιο του 2023, τέλος Ιουνίου του 2023, θα πρέπει να έχουμε κάνει πάνω από το 80% των πληρωμών για να πούμε ότι το πρόγραμμα έχει πετύχει. Πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη του προγράμματος LEADER για τη Λέσβο? Το LEADER δεν είναι απλά ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Το LEADER αυτό που κάνει είναι εκπληρώνει όνειρα. Όνειρα για μια καλύτερη κοινωνία, για μια καλύτερη κοινότητα, για μια ωραιότερη περιοχή, καλύτερη να ζεις, αλλά και για τους επιχειρηματίες. Θα σταθώ και σε εκφράσεις ανθρώπων που πληρώθηκαν, επικοινωνία που είχαμε μέσω email από δικαιούχο, ότι μας δίνεται κουράγιο να συνεχίσουμε. Αυτό λοιπόν μας δίνει και εμάς κουράγιο να προσπαθήσουμε. Αυτή είναι η σημασία του LEADER για τη Λέσβο. Ότι μπορεί η ίδια η Λέσβο σε ένα βαθμό, μικρό, αλλά ικανοποιητικό, να παίρνει την τύχη της στα χέρια της.